Καλημέρα σας, να σας καλωσορίσουμε για μία ακόμα φορά στην Κόρινθο. Να είστε καλά, καλώς σας βρήκαμε. Μιλήστε μας λίγο για το δικό σας μπαζάρ. Είμαστε εδώ λοιπόν, Ερμού και Κύπρου, στο κέντρο της πόλης, για δεύτερη φορά στην Κόρινθο. Είχαμε ξανάρθει πριν από 5 χρόνια στο εμπορικό κέντρο, με πολύ φθηνά βιβλία, 100 και πλέον εκδοτών, σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές. Τι βιβλία μπορεί να συναντήσει κάποιος εδώ? Εκ των πραγμάτων, όλων των κατηγοριών για όλες τις ηλικίες. Όσο μας επιτρέπει ο χώρος, κάνουμε κάποια επιλογή από τους εκδότες. Οι τίτλοι ανανεώνονται συνεχώς. Θα είμαστε μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Θα υπάρξουν πάρα πολλοί τίτλοι. Γενικώς λογοτεχνία, ποιήση, παιδικά. Αρκετές πολλές κατηγορίες. Με τον ερχομό του κορονοϊού αλλάξαν πολλά πράγματα στη ζωή μας. Τελικά, το βιβλίο άλλαξε, παρέμεινε το ίδιο ή έχουμε περισσότερο χρόνο και διαβάζουμε περισσότερα βιβλία? Εμείς λέμε πολύ καιρό τώρα ότι οι Έλληνες διαβάζουν και διαβάζουν όταν μπορούν να αγοράσουν. Φυσικά ο κορονοϊός βοήθησε με την έννοια ότι οι άνθρωποι βρέθηκαν στο σπίτι. Νομίζω ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν συμπεριλαμβάνονται κι εσείς, ελπίζω, σαν ειδησιογραφικό περισσότερο. Δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα. Ο κόσμος στην καραντίνα διάβασε και παρεμπιπτόντως πολύ κακώς τα βιβλιοπωλεία έμειναν κλειστά και δεν μπορούσε να πάρει κανείς βιβλία. Παρένθεση για την περίοδο του κορονοϊού. Για πόσο καιρό θα μείνετε εδώ? Θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου, όλες τις γιορτές δηλαδή. Καθημερινά ανοιχτά. Σύμφωνα με το εορταστικό ωράριο που θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες και θα ισχύσει για όλη την πόλη. Και πώς βλέπετε την κίνηση εδώ στην πόλη της Κορίνθου? Η κίνηση είναι πάντα ικανοποιητική όταν ο κόσμος μπορεί να βρίσκει βιβλία που να μπορεί να αγοράσει σε μια προσιτή τιμή. Υπάρχει αντικειμενικά δυσκολία σε όλα τα επαγγέλματα, σε όλο το χώρο, σε όλο τον εμπορικό κόσμο, όλοι το γνωρίζουν. Και ο κόσμος δυσκολεύεται πάρα πολύ να καλύψει τις βασικές του ανάγκες, πόσο μάλλον κάποια είδη όπως το βιβλίο, που στην Ελλάδα καλώς ή κακώς θεωρείται είδος πολυτελείας. Καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει, να δει, να ξεφυλίσει τα βιβλία, να τα γνωρίσει. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός, δεν θα του ζητήσει κανείς το λόγο, ούτε καν αν θα αγοράσει ή όχι. Μπορεί να δει όση ώρα θέλει και να αγοράσει ακόμη και ένα βιβλίο με 1 ευρώ ή με 2 ευρώ ή και να μην αγοράσει και καθόλου. Αρκεί να ενημερωθεί και να δει τίτλους, να ξεφυλίσει, να έρθουν τα παιδιά, να δουν χρώματα, να έρθουν ζωγραφιές, να δουν βιβλία. Εμείς είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι κάποια στιγμή όλοι ένα βιβλίο θα το πάρουν, γιατί είναι πάρα πολύ χαμηλές οι τιμές μας. Ακριβώς εκεί ήθελα να σταθώ, γιατί όσο ώρα είμαστε εδώ, όλοι οι πελάτες που μπήκανε μέσα φύγανε με ένα βιβλίο. Είναι αυτό ακριβώς που λέμε. Εμείς θεωρούμε ότι ο κόσμος μπορεί να πάρει ακόμη και ένα βιβλιαράκι με 2 και 3 ευρώ ή και να μην πάρει και κανένα. Κανένας δεν θα ενοχλήσει κανέναν.